Σήμερα επισκέφθηκε το Δήμο Κισάμου, ο Περιφερειάρχη μας, ο Σταύρος Αγνωτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Καλογερής, ο Σημαντικός Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Παπαδράκης Αντώνης. Εκουβεντιάσαμε όλα τα θέματα που απασχολούν το Δήμο και βασικά το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, που είναι η τεχνική μας υπηρεσία, και πήραμε την υπόσχεση ότι θα μας στηρίξει τεχνικά για να δημοπρατήσουμε όσα λεφτά έχουμε από τις ημερομηνίες του 2019, ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Χρηματοδοτεί η περιφέρεια, αλλά και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρξει με το Δήμο για να μπορεί να απορροφήσει τους σπόρους που έχουν εγκριθεί. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, ως περιφέρεια, θα βοηθήσουμε στις δημοπρατήσεις των έργων με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, με την αντιπεριφέρειά μας, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα που είναι δημοπρατημένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργοποιήσει σε συνεργασία με την περιφέρεια και σε ορισμένα θέματα και με το Δήμο Πλατανιά όλα τα μεγάλα έργα που απασχολούν την Κίσαμο, και να προχωρήσουν τα έργα όπως είναι το γυμνάσιο Λύχιο, οι μελέτες, το κλειστό γυμνασίο που σύντομα εγκρίνεται, και μια σειρά έργων οδοποιίας. Και θέλω να επισημάνω δύο πράγματα, ότι τις επόμενες δεκαετίες η Κίσαμο θα αλλάξει όψη. Όπως είπα μέσα, η Κίσαμο σε αυτή την περίοδο είναι σε μια ιστορική, κατά την άποψη, μεταβατική περίοδο, με ένα οργασμό έργων και με μελέτες οι οποίες θα τον ενεργοποιηθούν και υλοποιηθούν, αλλάξουν εντελώς το τοπίο και τη ψυχογνωμία της περιοχής, και πρέπει όλοι στοχευμένα να κάνουμε ό,τι καλύτερο παίρνει από το χέρι μας, να αξιοποιηθούν σωστά όλα αυτά τα χρήματα και όλες αυτές οι πόροι, για να μπορέσουμε να δούμε την Κίσαμο στη νέα εποχή.